Καλησπέρα παιδιά, checkteknowkos εσείς εδώ και σήμερα θα δούμε ακόμη ένα ebay unboxing Δόξα το Θεώ το ebay καλά πάει και έρχεται Μέι χωρίς προβλήματα 7 ή 8 πακετάκια, δεν θυμάμαι τώρα πόσα είναι, θα τα δούμε ένα-ένα, ήρθαν σήμερα φρέσκα-φρέσκα Λοιπόν, το πρώτο πακετάκι που θα σας ανοίξω σήμερα Γενικά 2-3 τα κατάλαβα ποια είναι Τα υπόλοιπα, έχω κάποια πακέτα τα οποία τα περιμένω πολύ καιρό ε, Δεν έχω καταλάβει ποια είναι αλλά μόνο 2-3 έχω καταλάβει πάνω. Από το μέγεθο και μόνο ότι είναι και δεν είναι. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα, τι θα δούμε σήμερα. Το πρώτο είναι αυτό εδώ. Έρχεται από κάπου από την Κίνα, από τα βάθη τη Κίνα προφανώ. Χονκ Κόνγκ. Καλά, δεν είναι και πολύ βάθο. Hong Kong τέλο πάντων. Και για να δούμε τι θα είναι το πρώτο πραγματάκι που θα δούμε σήμερα. Μια κάρτα μερολόγιο. Not bad. Χρήσιμο. Σίγουρα δεν παρήγγειλε αυτό. Α, ναι! Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που έχουμε σήμερα είναι αυτό εδώ. Να σα το δείξω. Είναι μπαταρίε ΑΑ, επαναφορετιζόμενε. Όλε παραδόξω είναι υπερβολικά ελαφριέ. Φυσικά είναι υπερβολικά, υπερβολικά ελαφριέ. Και γιατί τι πήρα, χθε τι πήρα για να τι βάλω. Σα είχα δείξει σε ένα παλαιότερο unboxing που έχω κάνει. Να τι βάλω σε αυτό εδώ το mini power bank για να δούμε αν αξίζει ή όχι. Τώρα, βέβαια, άμα παπάξω καμιά φωτιά και τα κάψω όλα, δεν ξέρω, δεν θα φταίω εγώ. Θα σα κάνω κανένα update στο Facebook κάποια στιγμή. Ε, ναι, έχω και παναφραζόμενε κι άλλε, έχω και απλέ. Πρόσφατα πήρα να σα δείξω. Πρόσφατα πήρα αυτό εδώ είναι ένα κουτί με industrial μπαταρίε τη Duracell. Ε, δεν είναι αλκαλικές, αν δεν κάνω λάθος, απλά είναι για επαγγελματική χρήση και για περισσότερη αντοχή, γενικά έχουν περισσότερη ενέργεια και κρατάνε 20, βασικά μέχρι το 2021, νομίζω 22 είναι η ημερομηνία λήξη τους, οπότε έχουν πολλά ψωμιά μπροστά τους αυτές οι μπαταρίες. Λοιπόν, οικονομικές τις βρήκα 3 ευρώ όλες. Γενικά οι μπαταρίε συνέχεια θα τι δείτε και στο e-shop. Διαφήμιση δεν κάνω, αλλά εκεί τι προσέχω κυρίω. Κάθε εβδομάδα βγάζουν μπαταρίε σε προσφορά. Τέλο πάντων, εγώ πήρα αυτέ εδώ. Η οι... τιμούλα του είναι γύρω στο 1,40. Τι πήρα για τι δύο. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι είναι πάρα πολύ ελαφριέ. Ε, 3.000 μιλιαμπερόρια η κάθε μία. Γι' αυτό βλέπετε και αα 3.000. Ε, η όντα νικέλιο. Ε, μάιτς, δεν θυμάμαι ποιο στοιχείο είναι, Είναι στοιχείο, πάντω έχει και μέσα σίγουρα. Τέλο πάντων, αυτό εδώ είναι το πρώτο πακετάκι που βλέπουμε για σήμερα. Η κάμερα ανεβοκατεβαίνει, μα βάλανε και ένα ημερολόγιο. Να συγκαλά καλά τα παιδιά. Πάμε στο επόμενο πακέτο. Ε, το επόμενο πακέτο είναι αυτό εδώ. Γενικά θα έχετε δει ότι είναι πιο πρακτικό να τα ανοίγω όλα με το ψαλίδι παρά με τα μαχαίρια. Ευελπιστώ μέχρι να δείτε αυτό το βίντεο όταν θα το δείτε. Να έχω προλάβει να κάνω και κανένα. Τα λέω εδώ και καιρό. Απλά ξέρετε τι γίνεται. Έχω πολλέ ιδέε. Έχω πολλέ ιδέε για διάφορα βίντεο. Αλλά ο χρόνο τρέχει και ο χρόνο μα κυνηγάει. Και δυστυχώ δεν προλαβαίνω να κάνω τίποτα από όλα αυτά που έχω στο μυαλό μου. Τέλο πάντων, για να μην πολυλογώ και μακριγόρο, θέλω να κάνω κάποια στιγμή ένα βίντεο και με τα μαχαίρια που χρησιμοποιώ για τα unboxing όλα όσα έχω τη συλλογή μου. Ελπίζω κάποια στιγμή να σα τα δείξω. Σα είχα πει και τι πένε, δεν τα έχω βγάλει από το μυαλό μου. Τι συγκυρίε ήρθαν έτσι ώστε δεν πρόλαβα ακόμα, αλλά είναι όλα μες στο πρόγραμμα. Κάποια στιγμή θα γίνουν. Α. Μην αγώνεσαι και πάμε στο επόμενο. Το επόμενο είναι. Επιτέλου ήρθε. Είναι αυτό εδώ. Είναι ένα USB καλώδιο σε mini USB για να το χρησιμοποιώ κυρίως για φόρτιση και για... βασικά πιο πολύ για φόρτιση παρά για μεταφορά δεδομένων σας είχα δείξει σε ένα παλαιότερο ebay unboxing ένα άλλο που είχα βρει βέβαια τώρα αυτά τα σακούλια είναι λίγο ιδιαίτερα αλλά σοραγίζουν καλά πεπλατισμένο όπως βλέπετε γενικά έχω μια τρέλα τώρα τελευταία με τα πεπλατισμένα καλώδια αρκετά καλό υλικό, αρκετά καλή σαντοχής θα έλεγα είναι εντάξει, σε σχέση με το τι βρίσκουμε συνήθω, έχει... είναι λίγο πιο τσιμπημένο. Safe charge, speed data cable. Το λέει εδώ, ελπίζω να μπορείτε να το δείτε κι εσεί. Λοιπόν, είναι έτσι. Σίγουρα με αυτό δεν θα μπερδεύεστε. Βασικά είναι νομίζω καινούργιο και τύπου. Όπω και να το βάλετε, θα μπορεί να το διαβάσει. Πολύ πρακτικό, οπότε δεν μπερδεύεστε με την καμία όταν έρθει η ώρα για να το τοποθετήσετε στο PC. Αυτό εδώ είναι. Λοιπόν. Οπότε, κόμπλε. Για να δούμε και από κάτω και από κάτω. Εντάξει, είναι το κλασικό βίσμα. Με ενδιαφέρον, χρήσιμο και πολύ καλή ποιότητα. Δεν είναι ό,τι και ό,τι το συγκεκριμένο. Γενικά, αυτά είναι αξεσουάρ πάνε μαζί με το tablet μου πλάκα-πλάκα. Τα είχα πάρει όλα τότε που παρήγγειλα το tablet με τα δύο λειτουργικά. Σήμερα θα δείτε πολλά πράγματα για τέτοια. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο. Θα τα ανοίξουμε με το μαχαίρι, βασικά. Απλά λοιπόν, θέλει λίγο προσοχή. Σε αυτό έπεσα έξω, αλλά περίμενα τι θα είναι, ε... λοιπόν. Σε αυτό έπεσα έξω είναι μια θήκη η οποία γενικά έχω ένα θέμα. Πρέπει να το έχω ξαναδείξει κάποια στιγμή, αλλά δεν είμαι σίγουρο σε παλαιότερο unboxing. Είναι μια θήκη πάρα πολύ πρακτική στην οποία βάζουμε μέσα όλα τα καλώδια μα, τα φλασάκια μα, το σκληρό μα δίσκο. Έχει και θήκη, αν δείτε, για να βάζετε SD καρτούλε. Εντάξει, υπερβολικά καλό και πρακτικό. Γενικά αυτές οι ηθίκες παιδιά με έχουν βολέψει όσο δεν πάει. Ε, μέχρι τώρα, ας πούμε για παράδειγμα, χρησιμοποιώ, έχω αυτήν εδώ, για να έχω μέσα τις ε, SD κάρτες μου. Πρακτική όσο δεν λέει. Συγκεκριμένη αυτή εδώ η μεγάλη έχει 4,5 ευρώ την πήρα, όσο την πήρα κάπου τόσο. Λοιπόν, έχω μία για να βάζω τις SD και έχω και... Άλλη μία, εξού και το εμπνεύστηκα και ήθελα να πάρω, τα υλικά της είναι αρκετά καλά, η ποιότητά τη είναι αρκετά υψηλή εδώ είναι λίγο χυμαδιό, βλέπετε γιατί έχω γεμίσει για να βάζω τα καλώδια μου. Γενικά, εάν έχετε πολλά χυμα καλώδια όπω έχω εγώ, κονβέρτορε, μετατροπή, οτιδήποτε, οτιδήποτε, οτιδήποτε φροντιστέ. Γενικά, βολεύει να έχετε τέτοια θήκε και έχω και μια άλλη, η οποία είναι σε αυτήν εδώ τη φάση. Είναι λίγο πιο μικρή. Για να βάζω τα καλώδια μου και ήθελα και να το επεκτείνω. Οπότε ναι, συμφέρει. Αν είστε χυμαδιά όπως είμαι και εγώ πολλές φορές με τον εξοπλισμό σας, τα καλώδια σας, ε, επενδύστε, 4 ευρώ έχει, θα σας τα βγάλουν τα λεφτά σας από ευκολία μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Και το ωραίο με αυτήν είναι το μοντέλο ότι έχει θήκη και να βάλεις και SD σκληρό ή κάποιον εξωτερικό σκληρό, πολύ πρακτικό, κάτι που οι άλλες δεν το είχανε. Καλώδια για τα φλασάκια σου, ναι. Γενικά με την οργάνωση τώρα τελευταία έχω ξεφύγει λίγο. Το θέλω να είμαι όσο πιο πρακτικό γίνεται με κάποια πράγματα. Και να προχωρήσω στο επόμενο unboxing. Το επόμενο unboxing ευελπιστώ να είναι αυτό που ευελπιστώ. Τι είπα τώρα, ε. Λοιπόν, λογικά θα είναι. Ναι, και είναι. Από το υλικό του κατάλαβα. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, είναι μία φύκη, φάκελο, βασικά sleeve. Φάκελο δεν λε και φάκελο, sleeve είναι. Που μπαίνει μέσα το tablet. Αυτό θα το πετάξω γιατί είναι χάλια η σακούλα, έχει χαλάσει. Δέρμα, Εντάξει, βασικά η ποιότητά του φαίνεται αρκετά όμορφη, αρκετά καλό δέρμα, τώρα μοιάζει κιόλα. Εν τω μεταξύ το θέμα είναι ότι η κάμερα το δείχνει λίγο πιο πορτοκαλί από ό,τι είναι. Το πραγματικό του χρώμα είναι λίγο πιο βαθύ πορτοκαλί από ό,τι βλέπετε εσείς. Ε, επειδή χτυπάει και το φως τώρα, γενικά τα χρώματα αλλάζουν λίγο. Απλά είναι πολύ βαθύ πορτοκαλί, κανονικά υπό φυσιολογικές συνδίκες. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να το δείτε ή όχι. Ε, μέσα έχει επένδυση φασμάτινη για να μην τραυματίζει το τάμπλετ. Γενικά είχατε δει και την άλλη φύκη στο παρελθόν, το οποίο κατάφερα να πάρω τα λεφτά πίσω γιατί είχε καθυστερήσει υπερβολικά πολύ. Η συγκεκριμένη πόσο είχε, πρέπει να είχε και αυτή 4-5 ευρώ. Γενικά μου αρέσει και να έχω δύο εναλλακτικέ και η μία φάκελο και αυτή. Αν και αυτή στο τέλο θα καταλήξω να μην τη χρησιμοποιώ καθόλου. Βλέπω και το ε, logo εδώ από το Android. Πολύ πρακτική. Γενικά σας είπα, θέλω να είμαι όσο πιο οργανωμένος γίνεται και σας το συνιστώ και εσάς με τα ηλεκτρονικά σας, με ό,τι έχετε και δεν έχετε, να είστε πρακτικοί και να ξέρετε που είναι το κάθε τι. Περνάμε στο επόμενο. Όπως βλέπετε σας άλλαξα και το φόντο από κάτω, έβγαλα το άσπρο χαρτονάκι, απλά ήθελα λίγο να είναι λίγο πιο ζεστό, λίγο πιο διαφορετικό το unboxing αυτό. Δεν ξέρω γιατί, απλά έτσι μου έκατσε για αλλαγή κυρίω. Γιατί όχι. Να είναι πιο οικογενειακό. Όλα νομίζω είναι οικογενειακά. Απλά έχει πιο ενδιαφέρον έτσι. Τώρα αυτό εδώ. Αυτό εδώ να σου πω πρέπει να το ανοίξω για να το δω καλά. Επίσης έχω κάνει μεγάλη συλλογή εκτός από αφρολέξα από τέτοια σακουλάκια. Α. Λοιπόν αυτός είναι ένα θερμόμετρο, ένα αισθητήρα. Έχει και τι οδηγίε πίσω. Ένα αισθητήρα θερμόμετρο, φορητό. Προφανώ, όπω βλέπετε, αυτή τη στιγμή έχει 23 βαθμού μέσα. Ε, το καλώδιο του είναι εδώ πέρα με τον αισθητήρα, το βλέπετε. εντάξει, Αυτό μπαίνει φυτευτό σε. Βλέπετε, έχει και τα πλασάκια από εδώ πέρα. Μπαίνει φυτευτό. Πολύ πρακτικό. Μπορείτε να το έχετε για θερμόμετρο εξωτερικού χώρου. Αυτό θα πάει καθαρά για ενηβριακή χρήση. Οπότε εντάξει, είναι πολύ πρακτικό. Πλάκα, πλάκα θέλω και εγώ ένα τέτοιο. Αυτό είναι για τον αδερφό μου. Οπότε μάλλον πρέπει να το καβατζώσω. Εγώ θα δούμε ή θα παραγγείλει και για μένα ένα. Λοιπόν, πολύ χρήσιμο. Αν κάνετε πραγματάκια όπω εμεί, εμεί το χρησιμοποιούμε για το ενιδρύο. εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για οτιδήποτε άλλο. Πλάκα, πλάκα θα θέλω να φτιάξω ένα φορεί το weather station να το έχω κοντά. Τα είχε με ενδιαφέρον. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, αυτό δεν με βοηθάει και πολύ. Πλακέτα όμω πρέπει να είναι. Δεν ξέρω σίγουρα. Θα δούμε. Λοιπόν, αυτό εδώ. Βασικά είναι. Α, πάρε, δεν μου λε. Αυτό εδώ τι ακριβώ είναι. Για να φτιάξει διαφωτισμού. Αχά. Γενικά αυτό ήταν παραγγελία του αδερφού μου, οπότε καταλαβαίνετε ότι έχω πλήρη άγνοια για το συγκεκριμένο. Είναι μια πλακέτα με. Βλέπετε εδώ πέρα έχει θέσει για. Να σα δείξω κιόλα εδώ, σε αυτέ εδώ τι τρυπούλε. Έχει θέσει. Zoom, zoom, zoom. Λοιπόν, για 10 λεντάκια L1, L2, L3. L4 μέχρι L10. Βάζει εδώ πέρα chipset, transistor βασικά, αν δεν κάνω λάθο. Και ε, Τα έχει όλα μέσα το kit. Είναι αυτό εδώ. Έχει αντιστάσει. Έχει τι λατοτενίε. Έχει πυκνωτές. Το δείχνω αλού αλλού. -ταλλού. Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχει τα πάντα όλα. Έχει λεντάκια. Πυκνωτή. Στο φέρω κοντά. Λεντάκια πυκνωτή. Δεν τα βγάζω όλα γιατί θα τα χάσω. Έχει το τρανζίστορ μέσα. Έχει τη στα μάτια. Εκπαιδευτικό, λέει ο αδερφό μου, για να μπορεί να κάνει παιχνίδια με φωτισμού. Πρακτικό το λέω εγώ, βοηθάει. Αυτό σκεφτείτε με ένα Raspberry Pi ή με κάτι αντίστοιχο, πόσο πρακτικό θα είναι. Έλα. Να βάζει και το θερμόμετρο πάνω και να, είναι, να ανάβει φωτισμού ανάλογα με το τι θε να φτιάξει. Πρακτικό. Γιατί όχι. Γενικά τώρα πρόσφατα θέλω να πάρω κάποια στιγμή να βάλω χρήματα να πάρω και μαζεύω μάλλον ένα Raspberry Pi Θέλω να επενδύσω σε αυτό, όχι τη μεγάλη επένδυση, 50 ευρώ είναι Αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να καταφέρω να πάρω ένα Raspberry Pi και να αρχίσω να παίζω Και πάμε στο επόμενο Το επόμενο είναι ένα set με μπαταρίες Λοιπόν, γενικά σήμερα όπως είδατε ενέργεια είναι το θέμα μας, ενέργεια, θερμοκρασίες, φωτισμός είναι ένα set με μπαταρίε, είναι για ρολόγια, είναι για φορητέ συσκευέ, για φακού. Ε, η συγκεκριμένη πόσο έχει, έχει, 3 ευρώ. 4. 3 ευρώ περίπου με 4 όλε αυτέ τι μπαταρίε. Ε, Κυρίω για φακού και ρολόγια. Είναι αρκετά χρήσιμε. Πρακτικές, από το να τι παίρνει 2-2-3-3 για laser. για ξέρετε όσοι έχετε laser τέτοιε που μπαταρίε παίρνουν μέσα. Λοιπόν, αυτό ήταν το τελευταίο πακέτο για σήμερα. Check it now, κόστο εδώ. Ελπίζω να σα άρεσε και αυτό το eBay unboxing και εμένα μου άρεσε να σα πω την αλήθεια. Τελικά άλλα είχα στο μυαλό μου, άλλα Ήρθανε. Τα συγκεκριμένα πακετάκια τα περίμενα αρκετό καιρό, αλλά εντάξει. Ελπίζω να έχετε μια, ένα, μια όμορφη θέαση. Αν θέλετε κάντε κανένα subscribe, κανένα share το βίντεο, πείτε το σε κανένα φίλο να το δει. Η καρδιά μας καλή είναι. Σιγά σιγά το κανάλι μεγαλώνει, χάρη στη βοήθειά σας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσο έχετε κάνει μέχρι τώρα. Ελπίζω να διασκεδάζετε όπως διασκεδάζω και να χαίρεστε όπως χαίρομαι και εγώ. Τσακ, τεγνάω ξανά, επαναλαμβάνω, ο Κώστας εδώ, να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας.